Προτού ξεκινήσουμε με ερωτήσεις και τα λοιπά, υπάρχουν, σας ενημερώνω, δύο θέματα από τον κύριο Ιορδάνο Ιορδάνη και ένα από τον κύριο Περιβολάρη. Το πρώτο που έχει φέρει ο κύριος Ιορδάνο αφορά το ταχυδρομείο της Άντισσας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε με αυτό, να γίνει μια πρώτη κουβέντα και μετά να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Συμφωνούμε, έτσι. Αντιδήμαρχος κύριος Ιορδάνο Ιορδάνης, έχει τον λόγο. Κύριε συνάδελφε, το θέμα του ταχυδρομείου της Άντισσας σας είναι γνωστό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, γνωστό μας είναι η θέση που έχει πάρει η Δημοτική Παράταξη και η Δημοτική Αρχή γενικότερα μέσω του Δημάρχου, την παρέμβαση που έκανα. Και στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι στο χωριό μου στην Άντισσα δημιουργήθηκε μία επιτροπή συντονιστική αγώνα, η οποία μου έχει στείλει ένα κείμενο που θέλω που πρέπει να σας διαβάσω και ζητώ από σας ένα ψήφισμα και αν είναι δυνατόν να είναι και ομόφωνο, συμπαράστασης στο θέμα που απασχολεί τους συντοπίτες μου κατοίκους της Άντισσας και της ευρύτερης περιοχής, γιατί το ταχυδρομείο της Άντισσας δεν αφορά μόνο την Άντισσα, αλλά αφορά όλα τα γύρω χωριά, καθώς επίσης πλέον είμαι σε θέση, είμαι υποχρεωμένος μάλλον να εμπλουτίσω αυτό το αίτημα, διότι σήμερα διάβασα με πολύ λύπη ότι ήδη υπάρχει απόφαση για το κλείσιμο του ταχυδρομείου της Αγίας Παρασκευής και της Πέτρας την Παρασκευή και στη συνέχεια του Πολυγύρου και της Αγιάς. Λοιπόν, σας διαβάζω το κείμενο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για τα ετά της άνεσης που μου έχει δοθεί. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, η Συντονιστική Επιτροπή συζήτησε το μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινωνία της Άντισσας και των γύρω χωριών για την απόφαση κλεισίματος των ΕΤΑ Άντισσας από την 17η Ιουλίου 2023. Πιστεύοντας ότι η απόφαση που πάρθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΤΑ για κλείσιμο του καταστήματος Άντισσας είναι άδικη, γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους τα προβλήματα και τις ανάγκες των κατοίκων που ζουν σε απομακρυσμένα χωριά της επαρχίας, συμμεριζόμενοι την αγωνία των κατοίκων της αγωγικής Υπαίθρου και την δίκαιη διαμαρτυρία που έγινε στην πλατεία της Άντισσας στις 13 Εβδόμου του 2023, ζητάμε πρώτον να διατηρηθεί η κατάσταση που υπήρχε μέχρι την 14η Εβδόμου 2023 και να μην κλείσει το κατάστημα των ΕΤΑ στην Άντισσα. Δεύτερον, επειδή πιστεύουμε ότι ο ρόλος των ΕΤΑ, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές, είναι κοινωνικό λειτουργήμα και όχι κερδοσκοπικός, δεν πρέπει να κλείσουν τα ΕΤΑ Άντισσας. Περιμένουμε και ζητάμε την έμπρακτη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το δίκαιο αίτημά μας. Άντισσα, 15 Εβδόμου 2023. Η Επιτροπή, πρόεδρος Καραμιχαήλ Κυριάκος, αντιπρόεδρος Κυρατζής Στρατής, γραμματέας Τσολάκης Θανάσης, μέλη Ιορδάνου Ιορδάνης του Ηλία, Καμινής Βασίλειος και Οικονομίδης Βασίλης. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι έχετε δίκιο και νομίζω ότι πρέπει να εμπλουτιστεί άμεσα το θέμα, διότι νομίζω ότι όλοι ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει απόφαση να κλείσουν και στην Αγία Παρασκευή και στην Πέτρα. Στο Μόλιο μάλλον, νομίζω ότι υπάρχει. Λοιπόν, σας ακούω, ο κύριος Σικάς. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς για αυτό το θέμα. Το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι να δούμε και ποια είναι η πολιτική διάσταση. Γιατί πάρθηκε η απόφαση αυτή 5-10 μέρες να κλείσει το ταχυδρομείο της Άντισσας και θα ακολουθήσουν της Πέτρας, της Αγίας Παρασκευής, του Πολυγύρου και της Αγίας Ουρίας, έστω ακόμα και δεν είναι στο δικό μας Δήμο, είναι το ίδιο το θέμα, δεν είναι. Ποιος ο λόγος? Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο να καταγγέλει και αυτή την πολιτική, διότι υπάρχει στόχος να ξεπουληθούν τα πάντα. Δεν μπορεί σε μια παραμεθόρια περιοχή, σε μια περιοχή όπως πολύ καλά ανέφερε ο αντιδήμαρχος, που υπάρχουν μικρά χωριά και τα ταχυδρομεία παίζουν ένα άλλο ρόλο. Δεν παίζουν τον ρόλο μόνο της εξυπηρέτησης αυτής της απλής εξυπηρέτησης, να κλείνουν τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν κατ' επέκταση και άλλο πράγμα. Δηλαδή, μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός σε ένα χωριό, μειώνονται κάποιοι εργαζόμενοι. Εγώ παρατήρησα στον Πολυγύρο ότι από τη μέρα που έφυγε ο Δήμος και φύγαν και κάποιες υπηρεσίες,
Το χωριό είπε κάθετα και από 4.000 κόσμο που είχε, 3.500 πόσο είχε, έχει πάει στις 2 και μάλιστα δεν έχει πάει στις 2. Είναι και ένας πληθυσμός ο οποίος είναι ηλικιακά προς το τέλος της ζωής του. Μακάρι να ζούσαμε 180 χρόνια, αλλά οι περισσότεροι είναι πάνω από 75-80 χρονών. Για να φανταστείτε, εγώ έχω περάσει τα 60 και όταν πάω σε ένα καφενείο, 62 χρονών, όταν πάω σε ένα καφενείο είμαι μικρότερος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Και δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε αυτόν τον τρόπο και με τα κέντρα υγείας και με τα σχολιά να υποβαθμίζονται και γενικά όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Διότι οι δημόσιες υπηρεσίες δίνουν και ένα καινούργιο κύκλο εργασιών στο χωριό, εκεί που ζουν. Έφυγε ο λιμενικός σταθμός από τη Σκάλα Πολυγίδου, κατευθείαν έφυγαν 10 άνθρωποι οι οποίοι ήταν ενεργοί. Ήταν αστυνομικό τμήμα, κάποια στιγμή το κάνανε σταθμό, έφυγαν. Το στρατόπεδο λίγο στέλνει για το Πολυγίδου, τώρα μιλάω, αλλά αυτό έχει επέκταση και σε όλα τα άλλα τα χωριά. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε και μια πιο σκληρή τοποθέτηση έναντι σε αυτό το πράγμα, διότι στο τέλος θα κλείσουν όλες οι υπηρεσίες. Πρόεδρε, όταν φύγαμε από Δήμος, πέρα ότι έφυγε ο Δήμος, δηλαδή τότε που έγινε ο ενιαίος Δήμος, έκλεισε το Ρινοδικείο, έκλεισε το ΡΙΚΑ, υποβιβάστηκε το αστυνομικό τμήμα που τρέχαμε για να το κάνουμε πριν από όσο καιρό και έφυγε και ο λιμενικός σταθμός. Δεν ξέρω τώρα αν έφυγε και άλλη υπηρεσία, δεν βάζει το μυαλό μας. Καταλαβαίνετε όλες αυτές τις υπηρεσίες, πόσους εργαζόμενους υπήρχαν μέσα στο χωριό και μάλιστα ενεργοί πολίτες. Είναι οι άνθρωποι με παιδιά, με οικογένειες που θα καταναλώσουν και θα κινηθούν και θα δώσουν και μια άλλη αξία στα χωριά μας. Διότι όταν λείπουν και οι υπηρεσίες, το χωριό υποβαθμίζεται. Δηλαδή θέλουμε να γίνει ο τουρισμός. Ποιος τουρισμός θα υπάρχει, αν δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη λίγο για να μην πλατιάσουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά που λες έχεις δίκιο και έχουν γίνει σε όλες τις δημοτικές ενότητες όπου υπήρχε, μικρός Δήμος και μετά έγινε ο νέος Δήμος. Ξέρεις ότι οι υπηρεσίες αποψηλώθηκαν. Πρόεδρε, είναι και αυτό θέλω να πω, ότι αυτή η ενέργεια που έγινε να γίνουν οι Δήμοι, αυτό που έγινε, γιατί εμείς το καταγγείλαμε από τότε, είχε στόχο αυτό σιγά σιγά να μειωθεί όλος ο δημόσιος τομέας και να ξεπουληθούν τα πάντα. Λοιπόν, για να κρατήσω την κουβέντα εκεί που πρέπει. Καταρχήν έχουμε σήμερα ένα αίτημα λοιπόν από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα της Άδησας για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, θα εμπλουτιστεί στο ίδιο πνεύμα και για τα υπόλοιπα ταχυδρομεία που έχει πάρθει απόφαση να κλείσουν. Εγώ επειδή θέλω αυτή η απόφαση να είναι ομόφωνη και πρέπει να είναι ομόφωνη, μπορούμε να πούμε ότι ναι, ας πούμε, συντασσόμαστε με την Συντονιστική Επιτροπή, ζητάμε τα ίδια κτλ. Και καταγγέλουμε τη συγκεκριμένη πολιτική η οποία φέρνει αποψήλωση γενικότερα του δημόσιου τομέα κτλ. Να το φτιάξω λίγο εγώ έτσι. Λοιπόν, για να έχει και ένα λόγο λίγο πιο έντονο όπως θέλετε εσείς. Ναι, το ξέρω, αλλά κάπως θα πρέπει να βγει αυτό το πράγμα. Στη συνεδρία έχει προσέλθει και ο κύριος Αλεξίου Ευστράτιος να θεωρηθεί παρόν. Λοιπόν, κύριε Πανταχέ, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, κύριε Πρόεδρε, στις 11 Ιουλίου, όταν μαθαίθηκε ότι θα κλείσει το υποκατάστημα ΕΛΤΑ της Άντισσας, σαν λαϊκή συσπήρωση εκδώσαμε μια ανακοίνωση που καταδικάζουμε αυτή την ενέργεια. Να σας τη διαβάσω, αν είναι δυνατόν, σύντομα. Φυσικά επικαιροποιείται, γιατί έχουν μπει στο παιχνίδι και άλλα υποκαταστήματα, όπως λέτε και πριν. Λίγες μέρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, η κυβέρνηση προχωρά στο κλείσιμο 25 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Στο Δήμο μας κλείνει το υποκατάστημα της Άντισσας. Τώρα για τις οποιασδήποτε συναλλαγές τους, οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι επισκέπτες που παρευθερίζουν, είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στην Ερεσό ή στην Καλονή, με δεδομένο την έλλειψη συγχρόνων δρομολογίων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι λάτρεις του Ευρωμονόδρομου, είτε από τη φιλελεύθερη εκδοχή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και λοιποί συγγενείς, είτε από το αριστερό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούσαν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς θα είναι προς όφελος του λαού, γιατί με τον ανταγωνισμό θα βελτιωθούν τα ταχυδρομεία. Κρύβοντας όμως ότι όπου εφαρμόστηκε η απελευθέρωση, έφερε την ιδιωτικοποίηση, απολύσεις, αύξηση τιμών, αλλά και κλείσιμο καταστημάτων. Γρανάζια της ιδιωτικοποίησης γίνονται και οι Δήμοι που υπερασπίζουν και προωθούν αυτούς τους πονόδρομους των κυβερνήσεων. Αυτή η ανάπτυξη έρχεται καθημερινά με νέα πλήγματα στα χωριά μας. Υποβαθμίζει τις συνθήκες δουλειάς και ζωής
για τους νέους, τους συνταξιούχους, τους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες, τους πληροτρόφους. Τώρα τι να πούν στους δημότες οι οπαδοί της ανάπτυξης μέσω ιδιωτικοποιήσεων, πως το όραμά τους δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Σε αντίθεση με αυτούς, η λαϊκή συσπήρωση διεκδικεί και αγωνίζεται για αυτά που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός. Σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθολικές και προσβάσιμες ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με σύγχρονες υποδομές, επαρκές μόνιμο προσωπικό που να διασφαλίσουν την παροχή φτηνών και ποιοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου μας. Απαιτούμε να μην κλείσει το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Άντισσας. Καλούμε δε να συνταχθεί μαζί μας το σύνολο των κατοίκων της περιοχής για να έχουν πιο σίγουρο και γρήγορο αποτέλεσμα οι αγώνες μας για να ακούγεται πιο δυνατά η φωνή μας. Ευχαριστώ. Ερώτηση για όποιον γνωρίζει. Τα ΕΛΤΑ είναι υπηρεσία του κράτους ή είναι ιδιωτική πλέον υπηρεσία? Μήπως ανοίξει σε κάποια τράπεζα? Στην Eurobank δεν ανοίγει. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, όπως και να έχει, λοιπόν, εντάξει, το κείμενό σας αναγνώστηκε. Έχουμε εδώ πέρα ένα αίτημα. Α, ο κύριος Αλάνης θέλει να πει για το μέσο. Μισό λεπτό, πρόεδρε. Στο ψήφισμα πρέπει να τονιστεί ότι τα χωριά όλου του Δήμου κατοικούνται από υπερήγικες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο ίντερνετ, ούτε στα e-banking, ούτε πως ανετάλλα. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν να πάρουν τη σύνταξη από το ταχυδρομείο για να εξυπηρετηθούν. Άρα πρέπει να τονιστεί, πιστεύω, αυτό το πράγμα. Και ό,τι αφορά αυτό που είπε ο Γιάννης φυσικά, ότι φεύγοντας οι υπηρεσίες μειώνεται ο πληθυσμός, σίγουρα μειώνεται. Αλλά δεν βρήκαμε για κάτι άλλο να οι νέοι να απασχοληθούν. Όχι μόνο στον πολιτικό, παντού. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να τονιστεί αυτό το πράγμα. Μέσα στο ψήφισμα αυτό. Οκ, θα το τονίσουμε, ο κύριος Χίρας. Δεν θα διαφωνήσω με κανέναν και ειδικά με την Επιτροπή της Άντισσας που συνέταξε αυτή την επιστολή, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να πάρθουν και αποφάσεις από τις κατατόπους κοινότητες που υπάγονται στο ταχυδρομείο της Άντισσας. Να έχουμε αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και με αυτά σαν δικαιολογικά και τις αποφάσεις των Προέδρων των Δημοτικών των Κοινοτικών Συμβουλίων και τα ψηφίσματα αυτά, να κάνουμε και εμείς ένα ψήφισμα δυνατό εδώ πέρα και να το στείλουμε αρμοδίως, να απευθυνθούμε ο Δήμος αρμοδίως εκεί που πρέπει. Τίποτα πάνω. Κύριος Καραμιχαλάκης, Πρόεδρος Στάτης σας. Έχεις, Πρόεδρε, εσύ απόφαση τοπικού συμβουλίου. Όλοι οι πρόεδροι μας φέρνουν αποφάσεις. Καλησπέρα και από μένα. Η απόφαση του τοπικού συμβουλίου είναι βέβαιη ότι είναι ομόφωνη, δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό και μπορούμε να πάρουμε απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Εγώ εδώ, παράλληλα με το κλείσιμο του ταχυδρομείου, ήθελα να τονίσω το εξής. Ήδη ξεκινήσαμε κάποιες πιέσεις με την Eurobank. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο το φέραμε εκεί, το φέρανε οι επαγγελματίες περισσότερο και το στηρίζαν τόσα χρόνια, αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Λοιπόν, πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτό. Όταν επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή της Eurobank, μας είπε ότι χρειάζεται να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, λάβετε το υπόψη και αυτό. Αυτό είναι βασικό, δηλαδή να μείνει το μηχάνημα εκεί. Χώρο έχουμε να υποδείξουμε που θα το βάλουμε. Απλά λάβετε το υπόψη σας και αυτό μέσα στην. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό το μηχάνημα υπάρχει, αλλά από την Παρασκευή που εξαγγείλανε την ανάκτηση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Έχουμε χώρο να το βάλουμε αλλού. Έχουμε χώρο να του υποδείξουμε. Λοιπόν. Έχουμε 2-3 χώρους να του υποδείξουμε. Φτάνει να ασκηθεί πίεση, τουλάχιστον ένα μηχάνημα να μείνει. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου λοιπόν να τα συμψηφίσω όλα τα προηγούμενα για να προχωρήσουμε. Δεν θα περιμένουμε, κύριε Χίρα, όλες τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου για να προχωρήσουμε εμείς. Όσοι έχουν πάρει, έχουν πάρει και όσοι είναι να πάρουν, έτσι.
Αλλά ένα θέμα το οποίο επήγει δεν θα περιμένουμε εμείς. Κύριε Ιορδάνο, τι συμβαίνει? Ορίστε. Επειδή ακριβώς θεωρώ το ψήφισμα πολύ αγωνιστικό, ναι, έτσι και με το νέο περιεχόμενο που θα έχει που αφορά και άλλες περιοχές, να μην βάλουμε στο ψήφισμα το μηχάνημα, να το αποσυνδέσουμε, είναι δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα, να μην είναι στο ψήφισμα, έτσι κι αλλιώς έχει τρομολογηθεί ήδη, θα ξέρετε τη διαδικασία που χρειάζεται, πρέπει να περάσει ποιότητα ζωής και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίρρηση ούτε από την ποιότητα ζωής, ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει. Το έχουμε ξαναπεράσει για την Άγκρα, αν θυμάμαι, και από και αλλού. Ωραία, στο Μεσότοπο και λοιπά. Δεν τίθεται θέμα τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε το εξής. Λοιπόν, αποσυνδέστε το όμως, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Όχι, θα το αποσυνδέσω, αλλά στην επόμενη συνεδρία τη ποιότητα ζωή, πότε είναι να γίνει, κυρία Γιάννη, να το βάλουμε να το περάσουμε. Να ενημερώσω το τοπικό, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα αίτημα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μια υπόδειξη χώρου που θα μπει το μηχάνημα, ώστε να προχωρήσουν άμεσα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Ακούστε λίγο να δείτε. Θα κάνουμε σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πάρουμε σήμερα, θα υιοθετήσουμε το ψήφισμα της Άντισσας. Θα βάλουμε μέσα την πέτρα και το μόλυβο. Εντάξει. Λοιπόν, την Αγία Παρασκευή, συγγνώμη, την Αγία Παρασκευή. Και το Πολυκνήτο και όπου αλλού νομίζουμε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, άμεσα. Διαπεριφοράς αύριο και τελειώσαμε. Διαπεριφοράς δεν γίνονται, κύριε Έχουμε συμβούλιο, αλλά ακούστε, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Παρασκευή δηλαδή που έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι στην ουσία μια τροποποίηση του προϋπολογισμού, την οποία μας την έχουμε περάσει, ήδη έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή. Αλλά χρειάζεται κάποια διόρθωση. Περιμένουμε αύριο μεθαύριο να μας την ακυρώσει η αποκεντρωμένη, διότι δεν μας την ακύρωσε, απλά γύρεψε την επανάληψη, ας πούμε. Να μας την ακυρώσει αύριο και να κάνω το συμβούλιο. Το συμβούλιο λοιπόν δεν χρειάζεται. Τώρα εντάξει, έχουμε και τηλεόραση εδώ. Λοιπόν, ξέρετε πώς θα το κάνουμε, το συμβούλιο, εντάξει, και θα βάλουμε και αυτό το πράγμα να περάσει την Παρασκευή ποιότητα ζωής, το θέμα αυτό, με την υπόδειξη του κατάλληλου χώρου για τοποθέτηση του μηχανήματος στην Άντισσα. Εσείς υποδείξτε ένα χώρο, στείλτε το αίτημα στην κυρία Κοκκινέλη, εντάξει, την αντιδήμαρχο. Έτσι, λοιπόν. Και την Παρασκευή το κάνουμε μαζί με το άλλο και το περνάμε και τελείωσε. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, άρα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέζου υιοθετεί το ψήφισμα της Αγωνιστικής Επιτροπής της Άντισσας. Το εμπλουτίζει με τα υπόλοιπα χωριά τα οποία είπαμε, έτσι. Και καταγγέλλει τη συγκεκριμένη πολιτική, η οποία οδηγεί στην αποψήλωση όλου του δημόσιου τομέα, των παρεχόμενων υπηρεσιών και ένα πράγμα το οποίο οδηγεί στην μείωση του πληθυσμού στην αγροτική ύπαιθρο και στην επαρχία γενικότερα. Είμαστε σύμφωνοι? Νομίζω είμαστε εντάξει.